Είναι ότι εμείς δεν κάνουμε πίσω και ότι από τις 16 του μηνός θα γίνει εδώ Λιβύη. Θέλω επίσης να πω επίσης με πολύ μεγάλη σαφήνεια και χαίρομαι που το αναγνωρίσατε. Η υπόθεση της κερατέας δεν είναι σε καμία περίπτωση αστυνομική υπόθεση. Για την κερατέα, αυτή τη μικρή αγροτική πόλη στα ανατολικά της Αττικής γης, εκείνο το πρωινό στις 11 Δεκέμβρη του 2010, ο χρόνος λες και σταμάτησε μονομιάς. Πάγωσε για 128 ατέλειωτες μέρες και νύχτες. Μετά από 14 χρόνια έντονης διαμάχης με την κεντρική εξουσία, που θέλει την κατασκευή χωματερής μέσα σε μια πανέμορφη ρεματιά στον αρχαιολογικό χώρο του Ομπριόκαστρου, τα ψέματα έχουν πια τελειώσει. Μια περιοχή με πλούσια ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων απειλείται πλέον άμεσα με ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Το περιμέναμε, το σκεπτόμαστε, το είχαμε συζητήσει από καιρό. Δεν φανταζόμενο ότι θα συνέβαινε έτσι. Μία μέρα πριν φούντωσαν οι πληροφορίες, ήταν σχεδόν βέβαιο για μας και είχαμε κινητοποιηθεί αρκετοί. Πώς που ήρθε 4 η ώρα το πρωί και ακούσαμε τις καμπάνες. Ξύπνησα άγρια από τους ήχους της σιρήνας και τις κόρνες των αυτοκινήτων. Σηκώθηκα και προσπαθούσα να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται στο χωριό. Βγαίνω στη βεράντα και έβλεπα αυτοκίνητα να πηγαίνουν με ηλικιώδη ταχύτητα προς την έξοδο της κερατέας. Μπήκαμε στα αυτοκίνητά μας και πήγαμε να δούμε τι συμβαίνει. Σαν ντόπιοι ήταν αδιανόητο να μην μπορούμε να πλησιάσουμε στην περιοχή του Ομπριόκαστρου. Κάθε διασταύρωση, κάθε δρομάκι, από κάθε πέρασμα, παντού αστυνομικές δυνάμεις. Κάπου 1,5 χιλιόμετρο από την πόλη, στη λεωφόρο Λαυρίου, 400 άντρες των ΜΑΤ και της ασφάλειας έχουν προλάβει νύχτα να συνοδεύσουν και να εγκαταστήσουν στην καρδιά του βουνού τα μηχανήματα του εργολάβου με σκοπό να αρχίσουν οι εργασίες.
Τα τζιπ της αστυνομίας αποκλείουν όλους τους αγροτικούς δρόμους και τα μονοπάτια της περιοχής, ενώ δημιουργίες βρίσκονται ήδη παρατεταγμένες και πανέτοιμες κάτω στη λεωφόρο, φράζοντας το δρόμο που οδηγεί στο Βριόκαστρο. Εμείς ευνηδιαστήκαμε και ο τρόπος με τον οποίο ήρθανε μια νύχτα τα μηχανήματα χωρίς πινακίδες, χωρίς ενημέρωση, χωρίς να έχουν τελειώσει οι διαδικασίες απολωτριώσεων και όλα τα υπόλοιπα, δηλώνει ότι από πίσω υπάρχει ένα παραβατικό κράτος, το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Πρέπει οι πολίτες να αμυνθούν. Ο κόσμος κατέβηκε να δει τι συμβαίνει. Περίμενε δηλαδή μια πιο ευνοϊκή και πιο απλή εξέλιξη. Δεν περιμέναμε τέτοια αντίδραση. Δηλαδή πραγματικά ήταν λες και φταίγαμε εμείς. Έλα τα χημικά σπουδάνα μου μέσα. Εμείς ήμασταν χωρίς κουκούλες, χωρίς οτιδήποτε. Πήγαμε ανοιχτά στον αγώνα για να τους δείξουμε ποιοι είμαστε. Ήμασταν ανθρώποι γηγενείς εδώ πέρα. Δεν ήμασταν ανθρώποι που ήρθαν εδώ πέρα για να κάνουν ζημιές, καταστροφές, το οτιδήποτε. Πήγαν οι άνθρωποι για να προστατέψουν τον τόπο τους. Οι εκπρόσωποι των κατοίκων πιστεύουν προς στιγμήν ότι μπορούν να διαπραγματευτούν με τον επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων και τον εισαγγελέα. Πράγματι, νωρίς το μεσημέρι, αποφασίζεται αμοιβαία αποχώρηση των κατοίκων από τη μια και των αστυνομικών με τα μηχανήματα από την άλλη. Οι μόνοι όμως που κρατούν το λόγο τους και φεύγουν, έστω και για λίγο, είναι οι κάτοικοι. Οι επικεφαλείς της αστυνομικής δύναμης στην πραγματικότητα χωρητή εντολή να αρχίσουν καθαριστική επιχείρηση στην περιοχή. Χρειάζονται απλώς μια αφορμή. Αφού δεν αποχωρούσαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ, τότε ο κόσμος ξαναάρχισε να συγκεντρώνεται στο χώρο. Εκεί σε κάποια στιγμή, που πιστεύω ότι ήταν όλα κανονισμένα από τη μεριά της αστυνομίας, κάποιος αστυνομικός με πολιτικά της ασφάλειας πέταξε ένα μπουκάλι νερό προς την πλευρά του εισαγγελέα και του ταξίαρχου Τζιβίκη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία των συγκρούσεων. Δεν καταλαβαίνω, αυτοί βαράνε όπου να είναι, δεν είναι. Ρε παιδιά, κάνε με καλά ρε παιδιά και πάρτε τους όπλα και θα μείνετε, δεν μου καλά. Έχω καλλιεργήρισε από καλά και με εκφάρισαν εδώ, δεν είναι, πετάξαμε. Είδαμε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να τραυματίζονται, να ξυλοκοπούνται, πράγμα το οποίο δεν το πιστεύαμε. Κάθε ηλικίας, και γυναίκες και μεγάλοι άνθρωποι ηλικιωμένοι και νέα παιδιά. Γέμισε ο τόπος χημικά. Θυμάμαι έναν παπά άσπρο, σκονισμένο από πάνω μέχρι κάτω, κάποιος τον είχε ψεκάσει. Και όπως καταλαβαίνεις, ξαφνικά αρχίζει να ανατρέπεται όλος ο κόσμος. Αναρωτιέσαι αν 35 χρόνια πίστευες ότι το κράτος δικαίου σου τελικά σε πάει πού, ο ευυπόλοιπτος πολίτης πάει πού δηλαδή. Και μήπως τελικά εμείς είμαστε αυτοί που το φέρνουμε όλο αυτό το πάνω κάτω. Αναγκαστήκαμε να αντιδράσουμε. Γίναμε μια μεγάλη ομάδα, ανεβήκαμε πάνω προς το βουνό. Ήταν η πρώτη επαφή μας, ανοιχτό χώρο, πάνω στο βουνό, στις ρεματιές, να μας χτυπάνε από όλες τις πλευρές. Καπνογόνα, δακρυγόνα, δεν τα είχαμε ξαναδεί, τελείως ανέτοιμοι. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επικρατεί υπέρμετρη αισιοδοξία. Υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι η αστυνομική επιχείρηση της Κερατέας είναι υπόθεση 2-3 ημερών. Παρά το γεγονός ότι τα μηνύματα που έρχονται είναι ανησυχητικά. Τα ερεθίσματα ήταν αντιφατικά. Για παράδειγμα, εδώ στο Υπουργείο έβλεπες μια αποφασιστικότητα, μια ρωμαλαία στάση των αξιωματικών και των αξιωματούχων του Υπουργείου, οι οποίοι λέγανε ότι σε το πολύ μια εβδομάδα μέσα, σε 10 μέρες, θα λύσουμε το θέμα της Κερατέας. Αντίθετα, τα πράγματα στη Γαδά ήταν πολύ διαφορετικά. Εκεί επικρατούσε ένας έντονος προβληματισμός, γιατί οι αξιωματικοί ξέρανε και τις ιδιαιτερότητες περιοχής, αλλά και τις συνθήκες τις οποίες τα αντιμετώπιζαν.
Στον κόμβο του βιοτεχνικού πάρκου, μερικές δεκάδες μέτρα από τον μπλόκο της αστυνομίας, γίνεται η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Είναι αίτημα όλων των Ελλήνων να κερδίσουν τουλάχιστον την αξιοπρέπειά τους. Δίνεται πρώτη το μάθημα. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό όλοι οι Έλληνες, εμείς οι πολίτες, οι υπόλοιποι. Κερατιά, μην το βάζεις κάτω. Τα μαύρα σύννεφα που συγκεντρώνονταν μήνες πριν ξεσπάσει η καταιγίδα, τα έβλεπαν πολλοί, όπως και ο τέος αρχηγός ΓΕΘΑ Αθανάσιος Τζογάνης, κάτοικος Κερατέας. Η έντονη ανησυχία του αποτυπώθηκε σε επιστολή του προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών. Οι τοπικοί φορείς, αλλά και το σύνολο των κατοίκων της περιοχής, είναι αντίθετοι στη δημιουργία χιτά και αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν τη δημιουργία τους στην περιοχή. Είναι έτοιμοι να παρεμποδίσουν την έναρξη εργασιών χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο, μη αποκλειωμένων, βίαιων τρόπων. Φοβούμε μήπως υπάρξουν ανθρώπινα θύματα αν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο. Το θέμα της Κερατέας ήταν ένα καθαρά κοινωνικό θέμα για το οποίο η πολιτεία δεν φρόντισε ούτε διάλογο να κάνει ούτε να ενημερώσει την τοπική κοινωνία για την αναγκαιότητα αυτού του έργου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ένα καθαρά κοινωνικό θέμα που ακουμπούσε την κοινωνία της Ανατολικής Αττικής να γίνει αστυνομική μεγάλη επιχείρηση για πολλούς μήνες. Παρά τις εκκλήσεις για σύνεση και διάλογο με την τοπική κοινωνία, η πολιτική και φυσική ηγεσία της αστυνομίας με αδικαιολόγητη υπεροψία επέλεξε να κρατήσει μια σκληρή αδιάλακτη στάση. Δεν ξέρω αν ήταν εγωισμός ή κάτι άλλο. Ξέρω όμως ότι υπήρξε σύγκρουση καθηκόντων μεταξύ πολιτικής και φυσικής ηγεσίας και είναι αδικαιολόγητη η αιμονή της πολιτικής ηγεσίας να κάνει τις εκαθαρίσεις αυτές στην περιοχή της Κερατέας. Είναι 14 παιδιά, 15χρονα, 16χρονα, 19χρονα, τα οποία πάνε για κακούργημα με ένα εισαγγελέα ο οποίος κάνει τσαμπουκά στα 19χρονα. Η αγωνία ήταν τεράστια. Για μένα προσωπικά, που είχα βιώσει τη σύλληψη του παιδιού μου, δεν ησύχασα και τις 128 ημέρες που δεν έμπαινε θέμα Βαγγέλη, του παιδιού μου, έμπαινε θέμα γενικότερο όλων των παιδιών που ήτανε όπου ήτανε και κάνανε τον αγώνα που κάνανε. Πυροβολούσαν, ρίχναν τα δακρυγόνα στο ψαχνό. Δεν ήτανε, ρίχναν ευθεία βολή. Και είχαμε και τραυματισμούς πολλούς, αθώοι άνθρωποι και γέροι. Δεν υπολογίζαν, δεν βλέπαν μπροστά τους. Βλέπανε μπροστά τους μόνο κινούμενους στόχους. Βαράγανε στα ίσα, όποτε βρίσκανε. Ήταν πάρα πολλά αυτά τα περιστατικά. Και από το γιατρείο μας πέρασαν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι τραυματίες. Παιδιά τα οποία είχαν χτυπήσει στο μάγουλο, κοντά στην καροτίδα, στο κεφάλι. Φτάσαμε να ξυρίζουμε το κεφάλι κάποιου για να μπορέσουμε να του μαζέψουμε το τραύμα που είχε ανοίξει μέσα και φαινόταν το κρανίο. Δεν είναι και πολύ ευχάριστα αυτά που περιγράφω, αλλά μακάβρια αρκετά. Τότε είχαμε μιλήσει και στα κανάλια και είχαμε χαρακτηρίσει αυτά τα χτυπήματα δολοφονικού χαρακτήρα. Φτιάξαμε τσάντες με πρώτες βοήθειες, πρόχειρα σεμινάρια πρώτων βοηθειών σε αυτούς που δεν είχαν σχέση. Χαρακτηριστικά πολύ να μας λένε ότι σας βλέπαμε μέσα από τους καπνούς να ξεπροβάλλετε ξαφνικά με τις τσάντες και ένιωθαν ότι έπαιρναν δύναμη από εμάς. Κάθε μέρα που πέρναγε μας δυνάμωνε περισσότερο. Στην αρχή ξεκινήσαμε δειλά-δειλά όπως είπα και προηγουμένως, αλλά κάθε μέρα αυτοοργανωνόμασταν και καλύτερα και κάθε μέρα νιώθαμε ότι δεν θα τους περάσει. Το
το κρύο πολύ, χειμώνας, Δεκέμβρης μήνας, βροχή. Σκεφτήκαμε κάποιες ομπρέλες, ομπρέλες αυτές που χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι στη θάλασσα, προσφορά από τα καταστήματά μας, τις στήσαμε στο διάζωμα του δρόμου, βαρέλια για φωτιές, να ζεσταίνεται λίγο ο κόσμος όλο και περισσότερος να συγκεντρώνεται. Το άπαρτο κάστρο γίνεται αμέσως σημείο αναφοράς των κατοίκων και αργότερα σύμβολο του αγώνα της Κερατέας. Είναι κάτι σαν προκεχωρημένο φυλάκιο. Εκεί μέσα δεν χωρούν κόμματα και ιδεολογίες. Ποια κόμματα? Από όσο ξέρω και από όσο γνωρίζω, έχουν διαλυθεί και οι τοπικές οργανώσεις εδώ. Δηλαδή, αν κάτι μας έσωσε εδώ πέρα, καταργηθήκαν τα πάντα. Αυτά δηλαδή, γιατί η λέξη κόμματα είναι από τη λέξη κομματιάζω, έτσι. Αυτή η διαίρεση εδώ δεν πέρασε. Εδώ ο κόσμος έγινε μία γροθιά και παρόλο που θίγονταν τα συμφέροντά τους, δεν δούλευαν τα μαγαζιά, δεν υπήρχε αυτός ο τοπικός τουρισμός, ας πούμε, ο αστικός που υπάρχει εδώ στην Κερατέα, όλοι γίνανε μία γροθιά και κάτσανε στη θέση τους και εκεί που έπρεπε. Το άπαρτο κάστρο είναι πλέον το επίκεντρο της κουλτούρας μιας συντηρητικής στο σύνολό της και βαθιά θρησκευόμενης κοινωνίας, όπου η παράδοση και οι αξίες του ελληνισμού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Ο Αθηναίος έχει έρθει από την επαρχία, έχει έρθει από τον τόπο του. Εμείς είμαστε γηγενείς. Είναι πολλές γενναίες εδώ πέρα οι προγόνοι μας. Έχουν χύσει πολύ υδρότα. Την έχουμε αγαπήσει τη γη πολύ περισσότερο. Γιατί θεωρούμε κομμάτι της ζωής μας. Νομίζουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όχι ότι θα θάβονται σκουπίδια εδώ δίπλα μας, αλλά ότι θάβεται σαν σκουπίδι το αίσθημα της αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας σε αυτόν τον τρόπο. Εμείς θα υψώνουμε τη δική σας αντίσταση σε ένα σύμβολο και σε ένα παράδειγμα για όλο τον ελληνικό λαό. Αυτό που έγινε η Κερατέα θα το κάνουν όλοι οι Έλληνες. Αυτά μας ρίχνουνε μέσα στην πόλη μας. Για ποιο λόγο, πείτε μου, για ποιο λόγο. Για τις τσέπες τους. Για τις τσέπες τους. Δεν χορτάσανε. Δεν χορτάσανε. Αρκετά πια, ως εδώ. Από εδώ να ξεκινήσουν όλα. Σε όποιον αρέσει. Αν έχουνε κότσια, ας κατέβουν αυτοί εδώ. Όχι τα παιδιά που στέλνουνε. Το μεγαλύτερο σφάλμα που κάνανε, μπήκανε μέσα στην πόλη της Κερατέας με ένα τέτοιο τρόπο. Που αυτό δεν το έκανε ούτε όταν ήρθαν ο κατακτητής εδώ, ο Γερμανός, κάτσαν σε μια άκρη γωνιά της πόλης και σεβαστήκαν την πόλη. Αυτοί μπήκανε με τέτοιο τρόπο μέσα στην πόλη που δεν λογαριάσανε τίποτα. Αυτή η πρώτη φάση ήταν ένας αγώνας για να μην γίνει Κερατέα σκουπιδότοπος. Όταν όμως μπήκανε μέσα στην πόλη της Κερατέας και ρίξανε απίστευτες ποσότητες χημικών μέσα στα σπίτια, στις πλατείες, τότε ο αγώνας από εκεί και μετά, πέρα από τα σκουπίδια, έγινε και αγώνας για την αξιοπρέπειά μας. Thank you.
Και έριξαν τόσα χημικά που παρόλο που βρίσκομαι 300 μέτρα μακριά με πάντα αντίθετο αέρα, τα μικρά μου τα παιδιά γεμίσαν εξαθλήματα από πάνω μέχρι κάτω. Πανικόβλητος βέβαια στην παιδίατρο να δω τι ακριβώς συμβαίνει και μου λέει: λυπάμαι και αυτό είναι από τα χημικά. Το μεσημέρι της 3ης 8 Φεβρουαρίου, οι δημιουργίες των ΜΑΤ μπαίνουν στην πόλη. Λίγο νωρίτερα, οι αστυνομικοί της ασφάλειας, με τρόπο επεισοδιακό, είχαν κάνει έφοδο σε ένα σπίτι αναζητώντας κάποιο νεαρό που, όπως πίστευαν, συμμετείχε σε κάποια επεισόδια. Είχαν συλλάβει λάθος άνθρωπο, τον αδερφό κάποιου που κατηγορείται ότι έριγνε μολότοφ στον αγώνα και τέτοια. Και συγκεκριμένα, γιατί λέει, στην αυλή του σπιτιού βρήκανε 2-3 μπουκάλια από μπύρα. Και τη μητέρα τη σύρανε και την ποδοπατήσανε οι άντρες της ασφάλειας στο οδόστρωμα. Ζήτησαν να μου δώσουν χαρτί εισαγγελέα πώς μπήκανε στο σπίτι οι άντρες της ασφάλειας. Κάποιος από αυτούς προσπάθησε να με αποθήσει και εκεί έγινε μια μικροσυμπλοκή. Αποτέλεσμα να τραβήξει το όπλο ο αστυνομικός, πράγμα το οποίο δεν το αντελήφθηκα. Προφανώς καταλάβανε το λάθος τους. Και όταν είδανε ότι συγκεντρωνόταν πάρα πολλοί κόσμος και θα γινόντουσαν πολύ χειρότερα, τραπήκανε σε φυγή οι άντρες της ασφάλειας. Τα επεισόδια γενικεύονται, με επίκεντρο το τοπικό αστυνομικό τμήμα και την κεντρική λεωφόρο της πόλης. Επί 14 ώρες, η κερατέα ασφιχτιά από την αστυνομική παρουσία και τα χημικά. Και το μοναδικό φαρμακείο που εφημέρευε στην κεντρική λεωφόρο ήταν ακριβώς στη θέση που γινόταν η σειράξη. Μπροστά ήταν τα ΜΑΤ. Δεν μπορούσε ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, να πάρει ήδη για πρώτες βοήθειες. Θυμάμαι, καλέσαμε στην αστυνομία εδώ και λέμε: πάρτε, είμαστε πολίτες, θέλουμε να πάμε στο φαρμακείο, πάρτε τα ΜΑΤ μπροστά. Και λέει: να φύγετε εσείς. Να φύγετε εσείς από πού? Από την πόλη μας. Από τους δρόμους μας, από τις πλατείες μας, για να κυκλοφορούν αυτοί. Συνελάμβαναν ανθρώπους σε ανύποπτους χώρους, δηλαδή έξω από τα σπίτια τους, στους δρόμους της πόλης, πέρα από τους χώρους όπου γίνονταν κάποιες συμπλοκές. Κάποιοι αστυνομικοί των ΜΑΤ, σύμφωνα με μαρτυρίες, προκαλούν ζημιά σε οχήματα του Δήμου. Αργά το βράδυ, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο Άπαρτο Κάστρο, σπάνε αυτοκίνητα κατοίκων που είναι σταθμευμένα στη λεωφόρο Λαυρίου και παίρνουν δεκάδες πινακίδες σε ένα δρόμο αποκλεισμένο και έρημο εδώ και δύο ολόκληρους μήνες. Η απάντηση ήταν τα ΜΑΤ να έρθουν να μας κυνηγήσουν με χημικά, να μας ανεβάσουν κοντά 2,5 χιλιόμετρα τρέχοντας και να σπάνε στην επιστροφή τους χωρίς διακρίσεις ιδιωτική περιουσία. Τα βρήκαμε όλα έτσι. Έτσι, σπασμένα. Όπου και να πας κάτω, σπασμένα είναι τα πάντα. Τέλος, δεν θέλω να μου πείσετε για τίποτα. Ποια αυτοκίνητα σπάσατε? Εδώ. Καταγγελία. Όποιος θέλει να πάει, κάνει καταγγελία. Πίσω τώρα όλοι. Στο εισαγγελέα. Ελώ.
οι κάτοικοι φανερά εξοργισμένοι πηγαίνουν στην τροχιά να διαμαρτυρηθούν. Μέχρι και εκείνη τη στιγμή, το αστυνομικό τμήμα και το τμήμα της τροχιάς δεν είχαν δεχθεί την παραμικρή ενόχληση. Οι πολίτες είχαν διαχωρίσει το ρόλο της τοπικής αστυνομίας από την παρουσία των ΜΑΤ. Η εικόνα ωστόσο μεταβάλλεται δραματικά όταν οι δύο τροχονόμοι προσπαθούν χωρίς επιτυχία να φυγαδεύσουν τις πινακίδες με ένα περιπολικό, λέγοντας ότι δήθεν πηγαίνουν σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Η κατάσταση πλέον ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Επειδή έχουμε διάφορα κομμάτια της κοινωνίας τα οποία εξεγείρονται επειδή ακριβώς υπάρχει μια αίσθηση αταξίας. Είναι γεγονός ότι υπερβάλλουν οι κάτοικοι της Κερατέας. Αυτό το γεγονός θα έπρεπε ήδη να το θεωρούν ως ένα γεγονός προβοκάτσιας. Δηλαδή δεν μπορούν καν, δεν θα έπρεπε καν να το χρεωθούν. Προφανώς την εικόνα, ναι, ναι. Προφανώς δεν τη χρεώνονται όλοι οι άνθρωποι. Αλίμονο. Υπάρχουν κάποιοι ακραίοι εξ αυτών οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα. Όλες οι συγκρούσεις και οι σειράξεις ήταν ένας πραγματικός πόλεμος, ένας εμφύλιος πόλεμος. Θεωρώ ότι ήταν θαύμα το γεγονός ότι δεν θρυνήσαμε θύματα. Είτε από τη μεριά των αστυνομικών, οι οποίοι και αυτοί είχαν τα δικά τους ζόρια, θα μπορούσε εύκολα να τραβήξει κάποιος όπλο, είτε από τη μεριά των δικών μας των παιδιών, με τους ξυλοδαρμούς και όλη αυτή η αγανάκτηση. Αγανάκτησε πάρα πολύ ο κόσμος. Τι ξύλο ήταν αυτά. Τι ξύλο ήταν αυτά. Αχ, Μίτσο. Μίτσο, πού να φανταστώ, Μίτσο, ότι θα πηγαίναμε στη γενέθλια της κουμπάρας μας και θα μας πλακώνανε τα μάτια στο ξύλο. Πού να το φανταστώ, Μίτσο. Δεν θέλει και μεγάλη φαντασία. Πού μένει η κουμπάρα. Στην Κερατέα. Το λες έτσι απλά. Στην Κερατέα. Το πρώτο πράγμα που εφάρμοσαν κατά την επίθεση του Δεκέμβρη του 2010 εδώ ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια όχι μόνο αστυνομικών δυνάμεων και μυστικών υπηρεσιών, αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Χαρακτηριστικά, στις 11, 12 και 13 του Δεκέμβρη του 2010, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν λεζάντες με ρεπορτάζ σε πραγματικό χρόνο από τη συγκρούση στην Κερατέα και γράφανε κάτω «Βόμβες Μολότοφ» για να πάνε τα σκουπίδια τους στη φυλή. Εμείς ποτέ δεν είπαμε να πάνε τα σκουπίδια στη φυλή. Είπαμε να τα διαχειριστούμε εμείς. Απλά δεν μας αφήσανε. Τότε ακριβώς γεννιέται η αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένας ευέλικτος ενημερωτικός ιστότοπος για την άμεση ενημέρωση των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων. Υπήρξε μια πρωτοφανής υπέρμετρη βία από την πλευρά των μέσων καταστολής, από την πλευρά της αστυνομίας, η οποία αποτυπώθηκε από την κάμερα του Λαβρεωτική.com και στη συνέχεια, μετά από μια ολονύκτια προσπάθεια επεξεργασίας αυτών των βίντεο, στάλθηκαν σε όλα τα μέσα, στα ελληνικά και στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλος ο κόσμος είδε το τι είχε συμβεί στην Κερατέα. Κι άλλα συνθήματα όλο πάνω στην Κερατέα. Κι ούτε ένα σκουπίδι, κι ούτε ένα σκουπίδι, τι παραπονιούνται. Εκείνο το βράδυ, θυμάμαι, βρισκόμασταν στον μπλοκ όταν πληροφορηθήκαμε ότι ο αντιπρόεδρος της τότε κυβέρνησης, ο κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος, έτρωγε με παρέα βουλευτών του Πασόκ σε μια ταβέρνα στα Καλύβια. Η Κερατέα, εκτός από τον ασφικτικό αποκλεισμό που είχε από τις αστυνομικές δυνάμεις εκείνη την εποχή, ζούσε και έναν πολιτικό αποκλεισμό. Ήταν λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία για τους κατοίκους να συναντήσουν και να συνομιλήσουν από κοντά με έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης και μάλιστα με τον ίδιο τον αντιπρόεδρο. Σταματήστε!
ένας ανεγκέφαλος έκανε μια κίνηση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως μην περιοριστούμε στο γιαούρτι, γιατί εμείς με τη χωματερή θα δεχτούμε χιλιάδες κεσέδες γιαούρτι, τα σκουπίδια τους. Ένα κεσεδάκι γιαούρτι, ένα κεσεδάκι δεν συγκρίνεται με τα κεσεδάκια γιαούρτι και τα χιλιάδες τους τόνους απορρίμματα σε αρχαιολογικό χώρο, κυρία Στάη. Η έκπληξη για μας όμως ήρθε λίγο αργότερα όταν ανεβάσαμε αυτό το βιντεάκι στο διαδίκτυο μέσω του Λαβριωτική.com. Έγινε αμέσως πρώτο θέμα στα ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στο διαδίκτυο, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, μέσα σε μόλις 48 ώρες είχε πάνω από 500,000 μοναδικούς επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο, από τον Καναδά έως τη Νέα Ζηλανδία. Ουσιαστικά λοιπόν το γιαουρτάκι, έστω και από σπόντα, λειτουργήσε ως ένα εργαλείο για να σπάσει η απομόνωση και να γίνει για μία ακόμη φορά γνωστός ο αγώνας της κερατέας, της Λαβριωτικής, σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν μπορεί στο όνομα του όχλου, δεν μπορεί στο όνομα οποιοδήποτε αιτήματος, οποιοδήποτε δικαιώματος, να ζούμε τέτοιες σκηνές. Mm-hmm. Αυτές οι σκηνές ζήσαμε από ένα παρακράτος, το οποίο το 1963 σκότωσε ένα βουλευτή, έτσι, και δεν πρέπει να τις ξαναζούμε στην Ελλάδα το 2011. Δεν μπορεί 50 λίτες να κάνουν άνω κάτω όλη την Αττική. Είναι πολύ σκληρός χαρακτηρισμός. Είναι σκληρός χαρακτηρισμός, αλλά αλήθεια δεν το θεωρώ αυτό το πράγμα, ότι εγώ δεν δέχομαι τους νόμους, δεν δέχομαι τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν δέχομαι τέτοιο και έχω το δικό μου νόμο. Δεν υπήρχαν 10 μπαχαλάκηδες. Υπήρχαν χιλιάδες κάτοικοι, οικογενειάρχες, με οράματα, με το δίκαιο με το μέρος τους, οι οποίοι προσπάθησαν πραγματικά να διεκδικήσουν αυτό που τους αρμόζει σε αυτή την κοινωνία. Και έχουμε πληρώσει πολλά ο τόπος αυτός. Έχει προσφέρει πολλά στο κράτος. Μας πήραν περιουσίες χωρίς αποζημίωση, έγινε το εργοστάσιο της ΔΕΗ, έγιναν οι κολόνες μεταφοράς περί υψηλής θάσης, το φυσικό αέριο έχουμε δώσει. Έχουμε δώσει σαν τόπος στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Είναι η ολική καταστροφή. Αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν ήταν ολική καταστροφή. Ο Γιάννης Τόλιας, τη νύχτα της σύλληψης, είχε μόλις τελειώσει τη δουλειά του στην ταβέρνα του θείου του. Μαζί με ένα φίλο του ετοιμάζονται για νυχτερινή έξοδο. Αλλά πρώτα κάνουν το μοιραίο λάθος να περάσουν με το αυτοκίνητο μια βόλτα από τον μπλόκο. Ξαφνικά μας σταματάνε, μας βουτάνε, λέει, ελάτε κατεβείτε κάτω, μας επιτέθηκαν. Ήταν ένα ασφαλίτικο με δύο ασφαλίτες, μια κλούβα, στα 300 μέτρα περίπου μια δημιουργία των ΜΑΤ. Τέλος πάντων μας πιάσανε, μας είπαν ότι θα μας πάνε για εξακρίβωση στοιχείων και τέτοια. Μας δέσανε σαν να ήμασταν σκυλιά. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας! Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας! Ήρθε ένας ασφαλίτης με το χαμόγελο έτσι, παλικάρια τι κάνετε, και βάσταγε ένα μπουκαλάκι με δυναμίτη και βεζίνα, μπουκαλάκι του νερού, τυλιγμένο με ταινία ήταν. Και μου κάνει, τι είναι αυτό ρε, πώς το φτιάχνετε αυτό? Και μου το έδωσε να το πιάσω. Κάνω πίσω το χέρι, του λέω δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και κοίτα, του λέω μην κάνει και μας το φορτώσεις. Όχι ρε, τι δουλειά έχετε εσείς με αυτά? Εμένα στη δικογραφία μου γράφει ότι βρέθηκαν αυτό το μπουκαλάκι που μου πήγαν να μου το κάνουν. Που δεν το πιάσα, γιατί άμα το είχα πιάσει θα πούνε να είναι δικό του. Ήταν ένα γεγονός που δεν θέλαμε να το ζήσουμε, αλλά το ζήσαμε δυστυχώς. Και συγκινητικό όμως, έτσι. Και πολύ. Και τώρα μου ήρθε να βάλω και τα κλάματα. Εντάξει. Είναι στιγμές που δεν πρόκειται να ξεχάσω. Ακόμα και οι μοναχές στα μοναστήρια της περιοχής κάνουν παρακλήσεις να πριτανεύσει η λογική. Παρακλήσεις υπερηγείας και αθώωσης. Όταν γινόταν οι συλλήψεις και πηγαίναμε στα δικαστήρια να υποστηρίξουμε τα παιδιά, όταν γινόταν οι εκδικάσεις τέλος πάντων υποθέσεων, δίναμε τα ονόματα. Όπως δίνουμε υπερηγείας, υπεραθώσεως. 5-10 ονόματα να διαβαστούν, να γίνει ειδική παράκληση και προσευχή για τα παιδιά αυτά. Προσοχή, προσοχή. Δεχόμαστε επίθεση. Υπερασπιζόμαστε την πόλη μας. Πόλη, την Κάβα Παπαγιάννη.
Όσο περνούν οι μέρες, οι συγκρούσεις γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Η ανεξέλεγκτη βία είναι πια ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας στην Κερατέα. Οι κάτοικοι κλείνουν τη λεωφόρο στην αρχή με μπάζα και στη συνέχεια σκάβουν μια τάφρο. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρεμποδίσουν τη μετακίνηση του κομβόι των αστυνομικών δυνάμεων. Ξέρουν ότι η αγανάκτηση των αστυνομικών είναι ουσιαστικά η αχίλιος πτέρνα του συστήματος. Θέλουν να πιέσουν την κατάσταση ως τα άκρα. Βάζουν φωτιά ακόμα και σε έναν εσκαφέα της νομαρχίας που έχει επιστρατευτεί από την αστυνομία για να απομακρυνθούν τα μπάζα. Το μηχάνημα το είδε κάποιος τυχαία έξω από το Μαρκόπουλο. Δεν ήταν προσχεδιασμένο να του βάλουν φωτιά. Κάποιος θυμήθηκε ότι είχε ένα μπουκάλι τσίπουρο στο αυτοκίνητό του για τον μπλόκο. Με αυτό περιέλουσαν την καμπίνα και τα λάστιχα. Θυμάμαι ότι οι ώρες που δούλευαν οι συνάδελφοί μας ήταν από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Δεν ξεχνάει κανείς τα λαγούμια που είχαν ανοίξει από βραδύς με κάποιους εξκαφείς για να μην μπορέσουν να προσεγγίσουν το σημείο. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς, ακροτηριασμούς δακτύλων, ακόμα χτυπήματα, σπασίματα των μελών, των χεριών, των ποδιών τους και μακρά νοσηλεία στα νοσοκομεία. Δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχε η διοικητική μέρημνα έτσι ώστε να μπορέσουν στοιχειοδός να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο πράγματι έργο. Οι τραυματισμοί ήταν δεκάδες, σε σημείο που κάποια στιγμή έφτασαν οι ίδιοι αστυνομικοί να μην ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Αυτό δεν ξέρω, ήταν τόσο εξοργισμένοι, το βλέπε στα μάτια τους γιατί είχαν πλησιάσει τόσο κοντά. Η μάσκα τους δηλαδή ακουμπούσε τη μύτη μου. Μας απειλούσανε, θα πεθάνετε, φούστη εδώ. Τους έλεγα ήμαρτον, παιδιά σταματήστε, δεν, όχι άλλο, φτάνει, έχω πρόβλημα με την καρδιά μου. Έναν άλλον τον βρήκαμε αφού μπορέσαμε, όταν φύγανε και βγήκαμε έξω, τον βρήκαμε στα χωράφια που είναι δίπλα από το δρόμο, να μην μπορεί ούτε να σηκωθεί. Ενώ τους φωνάζανε αφήστε τον, ήταν 6 άτομα επάνω του, τον πατούσαν και τον χτυπούσαν σε όλα τα σημεία του σώματός του. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο! Μπράβο! Ωραίοι, μπράβο! Τώρα δεν θα έχω ενοχλήσει ποτέ! Γιατί! Είχαν 20 άτομα το μάτι μέσα και μας βαράγανε λίπη τα χέρια, πόδια, κεφάλια, όλα. Μ' αφήσανε μόνο όταν λιποθύμησα. 4 η ώρα είναι 10 άτομα μέσα εδώ. Έρχονται οι ματατζίδες, γύρω στα 30 άτομα με καταδρομική κίνηση και μπουκάρουν μέσα εδώ. Τους σαπίζουν στο ξύλο, προσπαθούν να φύγουν, τους πιάνουν από εδώ κάτω, τους δέρνουν. Μπαίνουν μέσα εδώ μετά τα ματ, βάζουν φωτιές και είναι ότι χαρτί υπάρχει στον τοίχο. Σπάνε τις καρέκλες, πάνε απέναντι το κοντέινερ και έρχεται η κλούβα μπροστά εδώ και τους φωνάζουν παιδιά τέλος εκδρομή φεύγουμε. Οι κάτοικοι συνεχίζουν τις δολιοφθορές για να κάμψουν το ηθικό των αστυνομικών δυνάμεων. Για πολλούς είναι πλέον κυρίαρχο ζήτημα η αποχώρηση των ΜΑΤ. Τα βράδια κινητοποιούν ολόκληρα κομβόι της αστυνομίας, σπέρνοντας καρφιά στους δρόμους και τα περάσματα. Στη συνέχεια κάνουν επιδρομές στο χώρο που στρατοπεδεύουν οι ειδικές δυνάμεις. Πυρπολούν τζιπάκια της αστυνομίας και κλούβες που μεταφέρουν χημικά. Θυμάμαι καθημερινά, αλλάζαμε ακόμα και δρομολόγια από πού θα πάμε στην περιοχή. Ήδη μονοπάτια και δρόμοι και χωματόδρομοι είχαν παγιδευτεί από τις νυχτερινές ώρες. Είδαμε όμως και για πρώτη φορά
να γίνονται μάχες εκ του συστάδιν, όπως γίνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και είδαμε καινούργια εκρηκτικά να εφαρμόζονται στην περιοχή εκεί σε βάρος των συναδέλφων μας. Και μάλιστα είχαν τραυματιστεί και πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι τελικά φοβόντουσαν λιγότερο από εμάς. Γιατί και εμάς ο φόβος μας ήταν παροδικός, έτσι. Στην αρχή φοβόμουν να μη συλληφθώ, μην τραυματιστώ γιατί έχω παιδιά, μην το ένα, μην το άλλο. Κάποια στιγμή αυτά περνάνε. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φύγουν από εδώ και να δικαιωθεί ο αγώνας σου. Χρειάζεται να περάσουν τρεις μήνες για να αντιληφθεί η κυβέρνηση το αδιέξοδο που οδηγεί η άκαμπτη πολιτική της. Όχι μόνο γιατί η κοινή γνώμη εδώ και στο εξωτερικό βλέπει πια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέγερση της κερατείας. Κυρίως γιατί αρχίζουν πλέον να υπάρχουν ισχυροί τριγμοί και έντονες φωνές διαμαρτυρίας στους κόλπους της αστυνομίας. Είναι η πρώτη φορά που οι άνδρες των ΜΑΤ πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μέσα στην ίδια τους την έδρα, στο Γουδί. Τότε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής πήρε πρωτοβουλία και έχουμε ήδη υποβάλει μηνυτήριο αναφορά προς τον κύριο Εισαγγελέα και περιμένουμε και τα αποτέλεσματα γιατί οι ευθύνες όλων αυτών οι οποίοι έβλεπαν το αδιέξοδο συνέχισαν να διατάσσουν τους συναδέλφους να πηγαίνουν εκεί για κάτι το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε να επιτευχθεί και τραυματισμοί, οι επαναλαμβανόμενοι για το ίδιο θέμα, έχουν και ευθύνες αυτούς οι οποίοι το διέτασαν. Δεν μιλάω γενικά για έναν νόμο. Εδώ μιλάω ειδικά. Υπάρχει απόφαση δικαστηρίου ότι αυτό που πάει να γίνει είναι παράνομο. Και χρησιμοποιήθηκε η αστυνομία για να νομιμοποιηθεί. Έπρεπε να αποχωρήσουν οι δυνάμεις μας. Όσο μένουν εκεί, εγκυμονούν και δεν είναι για να έχουμε νεκρούς, κύριε Πρόεδρε. Σε αυτό τον επίπονο αγώνα, η νεολαία όχι μόνο συμμετέχει ενεργά, αλλά πρωτοστατεί. Οι μαθητές δείχνουν πρωτοφανή ωριμότητα. Κρατούν τα σχολεία ανοιχτά, γιατί όπως λένε, χωρίς παιδεία δεν υπάρχει μέλλον. Το πρωί μάθημα και στη συνέχεια στον μπλόκο μαζί με όλη την πόλη. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τους μαθητές, την οποία την αντιμετώπισαν κυρίως με πολύ μεγάλο δυναμισμό, αποφασιστικότητα, ενότητα και έδειξαν και αυτό τον ενθουσιασμό και τον αυθορμητισμό που έχουν τα νέα παιδιά. Πολλές φορές δημιουργήθηκαν, έτσι πήρε και ηρωικό χαρακτήρα η κατάσταση για τους μαθητές και για κάποιες φυσιογνωμίες, χωρίς αυτό να είναι αρνητικό ή να φτάσουν ποτέ στα άκρα. Εκείνο που επίσης θέλω να πω είναι που μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήταν η συμμετοχή των παιδιών, των νεαρών παιδιών που φεύγαν από το σχολείο και ερχόντουσαν για να διαδηλώσουν. Και τα παιδιά είναι εκείνα που βγάλουν τους γονείς έξω από τα σπίτια και τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν ήρθαν για χαβαλέ, ήρθαν γνωρίζοντας τι πρόκειτο να αντιμετωπίσουν. Και στο κέντρο που είμαι εδώ. Λοιπόν, οπότε κράτα εδώ λίγο. Στο λιμάνι του Λαβρίου, τα παιδιά του γυμνασίου στείλουν έκθεση φωτογραφίας για να ενημερώσουν και να αφυπνίσουν συνειδήσεις. Ωραία. Αυτή εδώ πέρα και την άλλη δίπλα. Να ψαλίδι. Το πολύ μπορείτε να γυρίσετε μετά. Το πολύ πολύ. Θα ακούσατε κι εσείς ότι το απόγευμα στις 11 του μήνα ψέματα και απροκάλυπτα ο Υπουργός Εσωτερικών είπε και έβγαλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το Συμβούλιο Επικρατείας οριστικά άναψε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν τα έργα. Για τους Αρβανίτες το αίσθημα φιλοξενίας είναι τρόπο ζωής. Είναι γραμμένο στο DNA τους. Στο άπαρτο κάστρο κατά καιρούς έρχονται πολλοί από όλη την Ελλάδα για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Είναι καλοδεχούμενοι και ας κρατάνε κομματικές σημαίες. Ούτε στην Κερατέα, ούτε πουθενά, έσω, φορά, φαγίδα. Ο αγώνας της Κερατέας έχει άλλωστε ξεφύγει από τα στενά όρια της Λαβριωτικής. Είναι πλέον ένας αγώνας σύμβολο και στη σκέψη κάποιων η σπίθα που ίσως προκαλέσει ακόμα και την ανατροπή του ίδιου του συστήματος. Δεν ήταν ένας αγώνας μεταξύ κράτους και Κερατέας. Ήταν ένας αγώνας των κατοίκων οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν το δίκαιο τους, να υπερασπιστούν το χώρο τους, τη γη τους, να μην καταστραφεί το περιβάλλον, το μέλλον των παιδιών τους. Ήταν ένας δίκαιος αγώνας. Έξω καμπάν από την Κερατέα! Έξω καμπάν από την Κερατέα! Φέτος το πας!
λέγεται η λαϊκή οργή. Αποτρέπουν και εμποδίζουν την κυβέρνηση και το κράτος, την πολιτεία, να εφαρμόσει τους νόμους. Θέλω λοιπόν να είμαι απολύτως σαφής. Η αστυνομία είναι έτοιμη να αποχωρήσει από την Κερατέα αμέσως μόλις πριτανεύσει η λογική, η υπευθυνότητα και ο ειλικρινής διάλογος. Αυτό που είχε βγει πραγματικά και έκανε στον κόσμο εντύπωση ήταν ότι όπου πήγαινα είχε βγει το σύνθημα ότι θα γίνει της Κερατέας. Αυτό ήταν ένα σύνθημα που πραγματικά ταρακούνησε την τότε κυβέρνηση και γι' αυτό τα μαζέψαν άρον-άρον για να φύγουνε και ψάχνανε μια συμβιβαστική λύση, ώστε η λύση αυτή να έπρεπε να μην φύγουν οι τιμένοι από το χώρο του Ομβριοκάστρου και έπρεπε να βρουν μια αφορμή και μια δικαιολογία για να αποχωρήσουν ότι αποχωρήσαν λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας. Περνούσαν οι μέρες, αρχίσαν τα πράγματα να οδεύουν προς άλλη κατεύθυνση. Ο αγώνας χόντρενε, οι μάχες γινόντουσαν σιγά σιγά πιο σκληρές και βέβαια έβαλε ο Θεός το χέρι στην πορεία που ο αγώνας κατέληξε χωρίς θύματα και από τη μία μεριά και από την άλλη. Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου εξακολουθεί ωστόσο να αρνείται κάθε σκέψη για δημοκρατικό διάλογο, δημόσια τουλάχιστον. Ελπίζει ότι έστω και την ίστατη στιγμή το πρόβλημα τελικά θα λυθεί μόνο με επικοινωνιακά τεχνάσματα και κινητοποίηση ολόκληρου του διοκτικού μηχανισμού. Από την αντιτρομοκρατική και τα ελικόπτερα της αστυνομίας έως τα ΕΚΑΜ και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κατέφυγαν σε κάποια επικοινωνιακά στρατηγήματα με την έννοια ότι στην Κερατέα η Κερατέα έχει καταληφθεί από αναρχικούς, υπάρχει καθημερινή προσέλευση αναρχικών στην Κερατέα και στους χώρους του ΧΙΤΗ, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το λέγαμε τότε. Εκεί όμως δυστυχώς η Κερατέα το τελευταίο καιρό έχει γίνει θέρετρο του αντιξιωστικού αγώνα. Όχι, όχι, εκεί θα με συγχωρέσετε. Έχουν παρισφρήσει δυνάμεις οι οποίες είναι απέραντες. Έχουν παρισφρήσει όλες οι αποχρώσεις των κομμάτων της αριστεράς. Επειδή μας κατηγόρησαν ότι εδώ είχαν έρθει κάτοικοι από διάφορες περιοχές, από τα εξάρχεια, αντιεξουσιαστές, αναρχικοί, αυτό είναι παντελώς ανακριβές. Οι ίδιοι κάτοικοι ήταν αυτοί οι οποίοι εξηγέρθησαν και οι ηλικίες τους ήταν από 15 χρονών μέχρι 75 χρονών. Και αυτό το μαρτυρούν και οι συλλήψεις. Συνελήφθησαν περίπου 35 άτομα, τα οποία η πλειοψηφία τους είναι από την Κερατέα και το Λαύριο, και από τις γύρω περιοχές. Είναι δυνατόν υπάρχουν 5-10 άνθρωποι τόσο ισχυροί να επηρεάσουν 3 και 5.000 κόσμο? Όταν γίνονταν οι μεγάλες οι σειράξεις να βγαίνει όλο το χωριό έξω, όλη η πόλη μας έξω. Ποιος θα σε επηρεάσει? Οι αναρχικοί, για ποια αναρχική, ποιος από αναρχικούς μιλάνε? Τα πολιτικά κόμματα, ακόμα και αυτά της παραδοσιακής αριστεράς, σαστίζουν με την κοινωνική έκρηξη της Κερατέας. Παρακολουθούν από απόσταση, με αμηχανία και ίσως καχυποψία, τις ραγδαίες κοινωνικοπολιτικές διεργασίες που συντελούνται στην περιοχή της Λαυριωτικής. Ένα εκατομμύριο 500.000 τόνοι είναι η ετήσια παραγωγή της Αττικής σε απορρίμματα. Χρειάζεται να περάσουν πολλές εβδομάδες αιματηρών συγκρούσεων για να κάνουν κάποιοι από τους πολιτικούς δειλά-δειλά τα πρώτα διερευνητικά βήματα στο άπαρτο κάστρο. Μιλάμε σε όταν μία πόρτα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν δέχονται και καμία συνάντηση. Τα κανάλια δεν μας βγάζουν πουθενά. Δεν λένε την πραγματικότητα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι της Κερατέας και της ευρύτερης περιοχής, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αναδείξουμε ότι ο αγώνας σας, ο αγώνας για ποιότητα ζωής, δεν είναι παράνομος. Παράνομοι είναι αυτοί που με τα ΜΑΤ, τη βία και την τρομοκρατία προσπαθούν να σας καταστήλουν. Μπράβο. Η παρουσία σας αποδεικνύει ότι έχει αρχίσει να γίνεται θέληση του ελληνικού λαού. Αν ο κόσμος που είναι εδώ σήμερα, αύριο είναι δεκαπλάσιος και μεθαύριο πολλαπλάσιος, δεν θα περάσει κανένα σχέδιο ανεγκέφαλου καρεκλοκένδευρου που βρίσκεται στην εξουσία. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Απριλίου, το άπαρτο κάστρο κηρύσσει εκεχηρία. Σε μια έμπρακτη κίνηση συμπαράστασης και αλληλεγγύης,
δεκάδες μουσικά σχήματα, θεατρικές ομάδες και ανεξάρτητοι καλλιτέχνες από όλη τη χώρα κατακλείζουν τον μπλόκο της Κερατέας σε ένα μαραθώνιο φεστιβάλ. Αυτό δεν ξεκίνησε μόνο στο δικό μου το μυαλό, ξεκίνησε και σε μυαλά άλλων ανθρώπων. Υπήρξε η Art Resistance, η οποία είχε πλησιάσει ήδη το χώρο, παιδιά ευαισθητοποιημένα σε πράγματα. Δεν θα πω τη λέξη συνεταιριστήκαμε, δεν θα πω τίποτα, απλώς βοηθήσαμε οι μεν τους δε. Η πλειονότητα των καλλιτεχνών, οι οποίοι πραγματικά μας αφορούσαν και πραγματικά ο λόγος τους έχει να κάνει με το κοινωνικό κομμάτι, ήταν εδώ. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τεράστια. Ήταν τεράστια. Για πάρα πολύ καιρό μετά από το γεγονός, κάποιος μάθαινε ότι ήμουν από την Κερατέα ή τι συμβαίνει, μου έλεγε για το φεστιβάλ. Υπήρχε μια ζεστασιά μεταξύ των ανθρώπων, ήρθαν οι άνθρωποι κοντά. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι εμείς δεν φεύγουμε από εδώ. Ρε. Αυτό. Μέσα σε σφοδρή χιονοθύελα ξεκινάει η πιο παράτολμη καταδρομική επιχείρηση του αγώνα των κατοίκων. Στόχος είναι τα μηχανήματα του εργολάβου που βρίσκονται στην κορυφή του Οβριόκαστρου. Μια ομάδα ανδρών ξεγλιστράνε ανάμεσα από τα δεκάδες μπλόκα των ΜΑΤ και σκαρφαλώνουν στο βουνό. Ένα βράδυ λοιπόν, κατά στις 2-2,5 ώρα, ξαφνικά και μέσα από χιονοθύελα, να βλέπουμε λάμψεις πάνω στο Οβριόκαστρο και να ρωτιόμαστε τι είναι αυτό. Μάθαμε στη συνέχεια ότι μία ομάδα παιδιών με καταδρομική ενέργεια είχε κάψει τα μηχανήματα του εργολάβου. Περίπου 20 αστυνομικοί που φρουρούν τα μηχανήματα βρίσκονται μέσα στα τζιπάκια, κουλουριασμένοι από το κρύο. Είναι ο απόλυτος ευνηδιασμός. Οι κάτοικοι τους καλούν να μην αντιδράσουν. Το μόνο που θέλουν είναι να κάψουν τα μηχανήματα, όπως και γίνεται. Οι περισσότεροι αστυνομικοί δεν έχουν πλέον καμία διάθεση να συγκρουστούν σώμα με σώμα με τους κατοίκους. Δεν υπάρχει ηθικό. Εμείς δεν γνωρίζαμε τι έχουν καεί και πόσα. Φάνηκε όμως σε μία επίσκεψη που κάναμε στο Λιακόπουλο, που συζητούσαμε συχνά τότε με τον Λιακόπουλο, αυτός μας έδειξε τις φωτογραφίες που όλα τα μηχανήματα του εργολάβου ήταν καμένα. Τα μηχανήματα τα κάψαμε εμείς. Όχι. Εμείς τα κάψαμε και του το δηλώσαμε ότι ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα θα γίνει διπλή. Το είπαμε. Το κάψιμο των μηχανημάτων ήταν, πιστεύω, μεγάλη ηθική τόνωση. Δεν υπήρχε περίπτωση μετά από αυτό να υποχωρήσει και να φύγει ο κόσμος από πάνω. Καταφέραμε στην καρδιά της αστυνομίας που φυλασσότανε και από ειδικές δυνάμεις, δεν το περιμένανε ποτέ ότι θα φτάσουμε εκεί και να τους κάψουμε τα μηχανήματα. Από εκεί και μετά εγώ κατάλαβα ότι πλέον ήταν αδύνατο να παραμείνουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή μας, γιατί αυτό που κάνανε αυτά τα μικρά παιδιά τότε, ούτε κομάντος του στρατού δεν μπορούσαν να το κάνουν. Πλησιάζει Πάσχα και τα μηνύματα από το μέτωπο της Κερατέας είναι άκρους ανησυχητικά. Πολλοί κάτοικοι δηλώνουν πλέον ανοιχτά ότι είναι αποφασισμένοι να κάνουν εκρηκτική την Ανάσταση κάτω στον μπλόκο. Ναι, βέβαια, είχαν γίνει και σχέδια για να κάνουμε Ανάσταση κάτω στα μπλόκα. Κάτι που τα αδερφόμουν εγώ και είχα αντιδράσει. Έλεγα να μην γίνει και Ανάσταση και θα δημιουργηθούν επεισόδια, αφού ξέρουμε ότι στην παράδοση το βράδυ της Αναστάσεως ρίχνουν βεγγαλικά. Είμαστε σίγουροι ότι θα είχαμε και τραυματισμούς και τίποτα θύματα. Και πήγαμε να τα αποφύγουμε αυτό.
Ήδη η αστυνομία, θα είμαι βέβαιος ότι μετά από τις εντολές της ηγεσίας πολιτικής και φυσικής, θα το τραβούσε όσο περισσότερο μπορούσε. Αν δεν υπήρχε αυτή καθ' αυτή η αντίδραση εκ των έσων και των αξιωματικών, αλλά αυτό σιγά σιγά μεταλαμπαδεύτηκε και στους αστυνομικούς των ΜΑΤ. Οι ίδιοι αστυνομικοί των ΜΑΤ ήταν αυτοί που άρχισαν πια να διαμαρτύρονται και να λένε ότι πια δεν αντέχουμε και δεν έχουμε και κανένα λόγο ύπαρξης το να πηγαίνουμε στα μέτωπα της Κερατέας. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πλέον ότι έχει χάσει το παιχνίδι και ψάχνει τρόπο απεμπλοκής. Ο αρχηγός της αστυνομίας με εντολή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης πηγαίνει στα Σπάτα στη Μητρόπολη Μεσογείας και Λαυρωτικής και ζητά από τον Μητροπολίτη Νικόλαο να παρέμβει άμεσα. Ο ιεράρχης στέκεται για μια ακόμα φορά στο ύψος των περιστάσεων. Αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή και φέρνει σε επαφή τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Ο κύβος ερήφθη. Άκουσα από πολύ μεγάλη χαρά την δέσμευση του κυρίου Δημάρχου ότι οι κάτοικοι της περιοχής θα ανοίξουν τους δρόμους αμέσως σήμερα, τις αμέσως επόμενες ώρες, και βεβαίως εφόσον ανοίξουν οι δρόμοι υπάρχει πλήρης αποκατάσταση της τάξης και της ηρεμίας στην περιοχή και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για την παρουσία της αστυνομίας. Κόπη την απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων με την ταυτόχρονη αποχώρηση των κατοίκων από τα μπλόκα της Κερατέας, αποφάσισαν οι εμπλεκόμενοι φορείς μετά από μια συνάντηση που διήρκησε 1,5 ώρα και ήταν μια αμοιβαία κοινά αποδεκτή λύση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Λεβαντή, του Δημόσιου Λαυρωτικής, καθώς επίσης και του Μητροπολίτη Νικόλαου. Στο άπαρτο κάστρο επικρατεί αμηχανία. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι όλα έχουν τελειώσει. Περιμένουν το Δήμαρχο να το ακούσουν από κοντά, από πρώτο χέρι. Το είχαν ετοιμάσει από ό,τι φαίνεται, γιατί ήταν όλα αυτό. Τα κανάλια ήταν έξω το γραφείο. Θα γίνει σήμερα αυτό. Σήμερα, τώρα. Σήμερα φεύγουν και αυτοί. Θα τα ακούσετε γιατί θα βγουν. Μπράβο. Στην άλλη άκρη του μπλόκου, οι αστυνομικοί αρχίζουν και αυτοί να αποχωρούν, με πρώτο τον Νέαντα. Κάτοικοι αφήνουν όλες τις άλλες δουλειές στη μέση και συγκεντρώνονται στο άπαρτο κάστρο, στον μπλόκο, για τελευταία φορά. Κάποιοι βουρκώνουν. Μετά από 128 μερόνυχτα σκληρού αγώνα, είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να το πιστέψεις. Ο κόσμος αγκαλιαζότανε, άλλοι κλαίγανε, άλλοι γελούσανε, άλλοι χορεύανε, πανηγυρίζανε. Ήταν εντελώς φυσιολογικό μετά από 128 μέρες αγώνα να φτάνει στο σημείο να βλέπεις ότι οι δυνάμεις των ΜΑΤ αποχωρούν ατάκτως από το χώρο το συγκεκριμένο. Ήταν μια νίκη για τους κατοίκους της Κερατέας και μια μεγάλη ήττα και για την αστυνομία, αλλά περισσότερο για τους πολιτικούς που αποφασίσανε χωρίς το λαό της Κερατέας και ενάντια στη δικαιοσύνη και στα πάντα. Ο κόσμος χειροκροτούσε, ζητοκράβγαζε και άρχισε το γλέντι που κράτησε για περίπου δύο μερόνυχτα. Μετά από 128 ημέρες, οι πρώτοι κάτοικοι πατούν και πάλι στην κορυφή του Ευριόκαστρου.
Η ζωή στην Κερατέα αρχίζει δειλά-δειλά να επιστρέφει και πάλι στους παλιούς καθημερινούς ρυθμούς. Στις ψυχές των ανθρώπων όμως, αυτή η απίστευτη αγριότητα που έζησαν συνεχώς επί 128 μέρες και νύχτες, άφησε ανεξίτηλα σημάδια. Έρχονταν, με ζητάγανε ηρεμιστικά. Ο κόσμος δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Είχε φιάλτες, οι μόνοι με φιάλτες, τα σπίτια τους περιτριγυρισμένα με ΜΑΤ και να προσπαθούν να φύγουν, να ξεφύγουν από τα ΜΑΤ. Υπήρξαν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που πάθαν ψυχώσεις. Υπήρχε περιστατικό ασθενούς μου, ο οποίος είναι μεγάλος, 70 χρονών άνθρωπος, και ο οποίος είχε μεγαλώσει και αυτός και είχε γαλουχίσει και τα παιδιά του με ιδεώδη αρκετά πιο συντηρητικά. Έτσι ώστε όταν αυτός αναγκάστηκε και βγήκε στο δρόμο και είδε τι σημαίνει μολότοφ, μπορεί και να πιάσε μια μολότοφ, μπορεί και να βοήθησε ένα παιδί που κουβάλαγε ένα κουτί με μολότοφ πιο πέρα. Πιστεύω πως ήρθε σε τέτοια σύγκρουση με τον εαυτό τον ίδιο και με τον ιδεολογικό ιστό πάνω στον οποίο είχε χτιστεί η προσωπικότητά του, που μετά βρέθηκε να είναι διχασμένος. Χρειάστηκε ψυχιατρική βοήθεια. Ειδικά τα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου, με καθηγητές που μιλάγαμε, εκείνη την περίοδο που μιλήσαμε, είχαν δει, τα παιδιά είχαν αγριέψει, να το πω εντός εισαγωγικών. Είχαν βγει από τους ρυθμούς τους, είχαν χάσει την ηρεμία τους, βγάζαν μεγάλη αντίδραση, επιθετικά. Τα παιδιά μας ήρθαν πολύ γρήγορα, επειδή είμαι και μητέρα και είμαι πιο ευαισθητοποιημένη σε αυτό, ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα σε επαφή με αυτή τη μορφή της βίας που παιδιά άλλων κοινωνιών δεν ήρθαν. Και εγώ θεωρώ ότι είναι αδικημένα αυτά τα παιδιά. Και καλούμαστε τώρα ως οικογένειες και ως κοινωνία να αποκωδικοποιήσουμε, να σβήσουμε από τη μνήμη τους, να σβήσουμε από τον ψυχισμό τους αυτές τις εικόνες που θέλανε, δεν θέλανε, είδανε. Θέλανε, δεν θέλανε. Όταν γινόταν μέσα στο σπίτι τους, εδώ στη γειτονιά του γιατρίου, στη λεωφόρο που είναι 200 μέτρα, τα παιδιά τα είδαν αυτά. Εάν ξαναδοθεί πάλι εντολή να ξαναπάμε για τον ίδιο λόγο στην Κερατέα, είναι δεδομένο ότι η αστυνομία είναι ένα σώμα το οποίο εκτελεί εντολές. Θα ξαναπάει. Το θέμα είναι ότι αυτός που θα δώσει την εντολή θα σκέπτεται σοβαρά και υγιή. Το μόνο πράγμα που μας καθησυχάζει είναι ότι τελικά ξέρουμε ότι είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι εδώ και περιμένουμε. Ό,τι και να συμβεί, θα είμαστε ξανά. Από εκεί που σταματήσαμε. Μαύρο Δεκέμβρη μήνα και φύγανε την άνοιξη σαν μαραμένα γρήνα, σαν μαραμένα γρήνα. Μια επαρχία ολόκληρη ευγήκε στις δρόμους για να πρωτοφωνάξουνε όχι σι παρανόμους, όχι σι παρανόμους. Εξύπνησε τα δάρτικο και γίνανε θηρία άνθρωποι που ήταν ήσυχοι, μα γράψαν ιστορία και γράψαν ιστορία. Διαβήκανε καιροί, δεν το ξεπεράσαν, δεν το ξεπεράσαν, δεν το ξεπεράσαν. Σαν είναι η ρίζα δυνατή, σαν είναι η ρίζα δυνατή, ό,τι καιροί και αυτά σου.
Για τα πιστεύω τους, για τα πιστεύω τους πολύ, τα πάντα θυσιάζουν. Οι άντρες εις τα δύσκολα, οι άντρες εις τα δύσκολα δείχνουν το χαρακτήρα, δείχνουν το χαρακτήρα. Σηκώνουνε τα αναστημά και φτιάχνουνε τη μοίρα. Τα παραμύθια δεν περνούν, μα και οι παραμυθάδες, μα και οι παραμυθάδες. Νύχτα αρθα νύχτα μισέψαν σαν τζαταχτούς φυγάδες. Τα παραμύθια δεν περνούν, τα παραμύθια δεν περνούν σε τούτον εδώ τόπο, σε τούτον εδώ τόπο. Αυτό είναι το παράδειγμα ελεύθερον ανθρώπο, αυτό είναι το παράδειγμα ελεύθερον ανθρώπο.